Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο τη Ολομέλεια των Μητρικών Συλλόγων τη χώρα, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Να τον δούμε για το θέμα και τον κύριο Χατζησαματίου, ο οποίο είναι καυματία ο κύριο Χατζησαματίου. Βλέπουμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Σα στέλνουμε μαζί μα, κύριε πρόεδρε, για ένα λόγο. Ακόμα και εγώ που ασχολούμαι με το αντικείμενο, δεν έχω καταλάβει να το αποκωδικοποιήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όλοι κατά πάντων για τους ποινικούς κώδικες. Ποιος έβγαλε την απόφαση. Δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Και επίσης, μετά από αυτό, να μας πείτε και αν θα προλάβει να γίνει το εφετείο. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Καλημέρα, κύριε Κολοκυθά. Καλημέρα, κύριε Σταθή. Και σε εσάς και καλό Πάσχα σας και καλή ανάσταση στους τηλεθεατές σας. Στο άστρο, επειδή μιλήσατε για άστρο προηγουμένως, δώστε μου το τηλέφωνο του κύριου Μαρουσάκη. Μπας και μου πει τον καιρό διαζώσεις. Είναι από το άστρο, το ξέρεις. Ναι. Ο πρόεδρος. Να σας πω, κύριε πρόεδρε. Αύριο το πρωί θα βγείτε μαζί με τον Μαρουσάκη να μας πείτε τον καιρό σας, παρακαλώ πολύ. Να το πω εγώ, θέλει τον καιρό. Θα προτιμούσα να πει για το μάτι ο κύριος Μαρουσάκης. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, πριν έρθουμε σε εσάς, κύριε Βερβεσέ, για να απαντήσουμε αυτά τα νομικά, πάμε στον άνθρωπο ο οποίος άκουσε την απόφαση προχθές και ήταν και συνέντευξη τύπου την προθεσινή με τους συγγενείς των θυμάτων, τον κύριο Χατζησαματίου. Κύριε Χατζησαματίου, γεια σας. Καλή σας μέρα, κύριε Κολοκυθάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, προφανώς είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και αισθανθήκαμε κι εμείς ό,τι αισθανθήκατε κι εσείς προφανώς σε μεγαλύτερο βαθμό για αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Προφανώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το εφετείο. Δεν ξέρω εσείς αν ελπίζετε πια στην έφεση αυτή. Θα παρακαλούσα πολύ να μου επιτρέψετε μια παρέμβαση πριν ξεκινήσω. Βεβαίως. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Εννοείται. Πρόκειται για την εκπομπή που παρουσίασε η συνεργάτη σας για την χωροταξική κατανομή του ματιού. Είναι μια παρανόηση αυτό το πράγμα. Διότι το μάτι είναι ένας παραδοσιακός τόπος που τελικά έχει γίνει μόνιμη κατοικία για τους περισσότερους από τους κατοίκους. Η παραλία δεν διαμορφώνεται από τους κατοίκους. Η παραλία έχει διαμορφωθεί από τη φύση. Το ότι είναι γκρεμή δεν φταίμε εμείς. Εμείς έτσι τη βρήκαμε, έτσι την αντιμετωπίζουμε. Καλά, ποιος είπε ότι φταίτε εσείς. Ποιος είπε ότι φταίτε εσείς. Προσέξτε, από την πρώτη ημέρα. Η ανεπάρκεια του. Μιλάω για την 23η Ιουλίου, έτσι. Ναι. Από την ίδια μέρα, η ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής πέρασε σαν καραμέλα ότι η αναρχία, η κακή δόμηση, τα αυθαίρετα και όλα αυτά ήταν η αιτία που καήκαμε. Για να καλύψουν τη δική τους ανυπαρξία. Ναι. Δεν πέρασε στον κόσμο αυτό. Κάποιοι θέλησαν να το περάσουν αυτό, κύριε Χατζησαματίου, όντως, αλλά δεν πέρασε στον κόσμο. Δεν πέρασε πολύ καλά εσείς. Το ζήσατε άλλωστε. Δυστυχώς έχει περάσει σε πάρα πολλούς, παιδιά. Είναι λάθος. Το ερώτημα είναι, αποδόθηκε δικαιοσύνη κατά την άποψή σας, κύριε Χατζησαματίου? Όχι. Δεν αποδόθηκε. Ακούστε. Σύμφωνα με τους νόμους που υπήρχαν μέχρι τις 34, γιατί υποτίθεται ότι από χθες άλλαξε η νομοθεσία, ήταν βασικά αυτά που έπρεπε να κάνουν. Είχαν, από ό,τι λένε οι νομικοί, είχαν περιθώρια να δώσουν μεγαλύτερες ποινές ή να μην δώσουν εξαγορά κλπ. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι από την πρώτη μέρα που άρχισα να παρακολουθώ το δικαστήριο, από τις 31 Οκτωβρίου του 2022, έγιναν περίπου 150 συνεδριάσεις, ίσως δεν ξέρω, το 95% ήμουν μέσα στην αίθουσα. Ναι. Και ξέρω ολόκληρη την εξέλιξη, όπως οι ορισμένοι φίλοι, που τους οποίους μάλιστα έχετε παρουσιάσει κιόλας. Φαινόταν από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα τιμωρηθεί περισσότερο από το 1/4 των κατηγορουμένων. Και δυστυχώς... Το είχατε καταλάβει δηλαδή, κύριε Χατζησαματίου, ότι η υπόθεση πήγαινε εκεί. Και το είχα πει σε όλους τους φίλους μου. Σε όλους τους φίλους μου το είχα πει.
Γιατί πιστεύετε πήγαινε προς τα εκεί το πράγμα? Δεν ξέρω. Εάν υπάρχουν συναλλαγές, εάν υπάρχουν εντολές άνωθεν, εάν υπάρχει δικαστική ανεπάρκεια, δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή η δίκη από τη στιγμή που ξεκίνησε φαινόταν ότι είναι στημένη και ότι πάει με ένα αποτέλεσμα που θα ακουστεί και ήταν προδιαγεγραμμένο από την πρώτη μέρα. Θα πάτε ήτανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, κύριε Χατσαματίου? Ανάλογα με την εξέλιξη. Τι να σας πω, λογικά πρέπει. Έχετε πρέπει κουράγιο. Να δούμε. Ακούστε. Το κουράγιο δεν λείπει. Λείπουν άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το κουράγιο δεν μας λείπει. Και θα το κυνηγήσουμε μέχρι τέλους. Μάλιστα. Μέχρι τέλους πρέπει να το κάνουμε. Πάμε και στον κύριο Βερβεσό. Ναι. Θεωρείτε, κύριε Χατσαματίου, ότι αυτή, ναι, ναι. Έπρεπε να υπάρξουν... θεωρείτε ότι έπρεπε να υπάρξουν και πολιτικές ευθύνες? Σαφέστατα υπήρξαν. Αυτό παρουσιάστηκε μέσα στο ίδιο. Να αποδοθούν τουλάχιστον. Να αποδοθούν... μάρτυρες που κάτι... να αποδοθούν και ποινικά, ευθύνες πολιτικούς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Καταρχάς, οι κατηγορούμενοι ήταν οι μισοί από αυτούς που έπρεπε να είναι να κάθονται στο εδόλιο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Βερβεσέ, για εξηγήστε μας λίγο. Καταρχήν, άκουσα εδώ... Κύριε Στάθη, πόσο καιρό τώρα λέμε ότι όλη η δουλειά έχει γίνει από την προδικασία? Πόσο καιρό λέω ότι 6 χρόνια αυτή η υπόθεση σέρνεται στα προανακριτικά γραφεία? Όταν η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο με πλημεληματικές διώξεις και όχι κακουργηματικές, αυτό δεν φταίει το δικαστήριο το οποίο ήρθε να δικάσει την υπόθεση. Φταίει. Έχει περάσει από δύο συμβούλια εφετών που είχε πρώτο και πλημελιωδικών. Δηλαδή 6 δικαστές, κακός ή καλός, έκριναν ότι η υπόθεση δεν είναι κακούργημα και είναι πλημέλημα. Κατά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εφετών με την οποία πήγε η υπόθεση στο ακροατήριο, δεν προσέφηκε τότε ο Άριος Πάγος, ενώ είχε δικαίωμα να ασκήσει ανέρεση, και η υπόθεση τελείωσε με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Άρα η υπόθεση πήγε από την αρχή στα μαλακά, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος. Να θυμίσω ότι ο ανακριτής είχε πει 3 φορές κακούργημα, ο κύριος Μαρνέρης, ναι, ο ανακριτής. Όμως βγήκανε 6 δικαστές και στο πρώτο συμβούλιο και στο δεύτερο συμβούλιο, ναι, και είπανε, όχι, και ο Άριος Πάγος τότε που τώρα κόπτει τα διαρριγνή τα ημάτια του και τρέχει να προλάβει την παραγραφή, τότε δεν άσκησε ανέρεση, το θυμάστε. Και η υπόθεση πήγε στο κρατήριο ως πλημέλημα. Δεύτερον, πολύ σωστά λέει ο κ. Χατζηματίου, και οι λιμενικοί από το στρατιωτικό ποινικό δικαστήριο δεν έχουν κάνει κάτι στο εδώλιο. Και γιατί λέγαμε για τους λιμενικούς? Οι λιμενικοί λέγαμε δεν είναι στο δικαστήριο. Πήγαν στο στρατιωτικό δικαστήριο οι λιμενικοί? Ναι, πήγαν στο στρατιωτικό δικαστήριο και με διάταξη η υπόθεση, οι μηνύς των συγγενών τέθηκαν στο αρχείο. Δεν πήγαν καν σε δικαστήριο εδόλιο? Καν σε δικαστήριο, καν. Επίσης οι αστυνομικοί, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί δεν πήγαν καν με τα βουλεύματα, δεν παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο. Απαλλάχτηκαν και οι αστυνομικοί. Βεβαίως. Δηλαδή, κύριε Βεβαιωσέ, έγινε ένα δικαστήριο μόνο για την πυροσβεστική, στην ουσία? Για την πυροσβεστική και τα πολιτικά και τους αυτοδιοικητικούς, και την ΔΟΥΡ και τους αυτοδιοικητικούς. Που απαλλάχτηκαν όλοι οι πυροσβέστες. Ναι, οι πιο πολλοί. Ειδικά κάποιοι καταδικάστηκαν, όπως λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν, η υπόθεση είχε φτάσει ήδη πριν. Να πάμε τώρα και στην ίδια την απόφαση. Εμένα καταρχήν δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος και δεν κάνω κριτική δικαστικών αποφάσεων. Μου αρέσει να κάνω κριτική, όπως ξέρετε, αν δεν δω την απόφαση. Σωστό. Γιατί εγώ δεν είμαι δικαστής, δεν έχω δει το σκεπτικό της, δεν έχω δει τι λέει ακριβώς και τι πραγματικά περιστατικά έχει μπροστά της. Υπάρχει πω, ένα ερώτημα, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Πρόεδρε. Κριτική, οι αποφάσεις δέχονται. Αλλά δέχονται όταν τις διαβάσουμε. Ωραία. Κριτική. Ερώτημα. Και κυρίως αυτό, όχι, συγγνώμη, κύριε Στάθη. Και κυρίως αυτό που είναι το απαράδεκτο, δεν μπορεί πολιτικά πρόσωπα. Και δει ο αρμόδιος υπουργός να βγαίνει και να προαναγγέλλει ότι θα γίνει έφεση. Αυτό, είναι οι ίδιοι που για το ΤΕΠΗ λένε έχουμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να προαναγγέλλει. Όχι, δεν το λέω εγώ. Το λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με πάγια νομολογία του. Ερώτημα. Σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση. Με το συγκεκριμένο όπως σήχθη η υπόθεση. Όπως σήχθη. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή μας έχουν τρελάνει με τους κώδικες. Με ποιο κώδικα δικαστική υπόθεση? Με τον κώδικα του 51 για το αδίκημα έλαβε χώρα το 18. Πάντα, όπως ξέρετε, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη.
ο κώδικας δεν, ούτε με τους κώδικες του 19 τροποποίηση καλογύρου, ούτε με τους κώδικες μεταγενέστρα, με τους κώδικες Φλωρίδης. Ο κώδικας Φλωρίδης είχε από μία πέμπτου. Από ο κώδικας που εφαρμόστηκε ήταν ο ποινικός κώδικας του 51, που για το συγκεκριμένο σημείο είχε τροποποιηθεί το 2012 επί Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, οι δικαστές είχαν άλλο περιθώριο να πάρουν, να κάνουν κάτι πιο αυστηρό, τέλος πάντων, ή να πάνε κάποιοι φυλακοί, όπως λένε οι συγγενείς. Σε σχέση με τη μετατροπή της ποινής, ο ποινικός νόμος του το άρθρο 82 προβλέπει τη δυνατότητα μετατροπής. Για να μην δώσει δικαίωμα μετατροπής στο δικαστήριο, πρέπει να κρίνει ότι οι κατηγορούμενοι είναι ύποπτοι τέλεσης ίδιων αδικημάτων στο μέλλον. Μάλιστα. Στην προηγουμένη περίπτωση, οι πιο πολλοί είχαν συνταξιοδοτηθεί και είχαν φύγει από το σώμα. Λοιπόν, ή κάποιοι δεν είχαν πλέον καμία σχέση, δεν συνέτρεχε η προϋπόθεση αυτή την οποία... Αν λοιπόν κάτι δεν, το δικαστήριο όφιλε με το 82 άπαξ και έκρινε ότι δεν ήταν ύποπτη τέλεσης στο μέλλον τέτοιων πράξεων, να πάει στην μετατροπή της ποινής. Κύριε Πρόεδρε. Μεταγενεστέρος, το 19, καταργήθηκε από τον κώδικα καλογύρου, από τους κώδικες καλογύρου, η δυνατότητα μετατροπής της ποινής. Και μειώθηκε και η έκταση της ποινής εκεί, σωστά. Ναι, από τα 10 χρόνια πήγε στα 5. Αλλά και πάλι, αν εφαρμόζαμε τον κώδικα για τα δικήματα του 18, αντί να πληρώσουν ένα χ ποσό, θα πλώνε ένα ψη μεγαλύτερο ποσό στη μετατροπή. Δεν θα υπήρχε πάλι δυνατότητα γιατί θα εφαρμοζόταν ευνοϊκότερος νόμος, που δεν είχε δυνατότητα να... Κύριε Βερβεσέ, κύριε Πρόεδρε. Και να τροποποιεί το νόμο επί ταχύρω, θα εφαρμοζόταν ο ευνοϊκότερος. Όπως έγινε τώρα. Πάντα. Το έχουμε μάθει. Θα προλάβουν την έφεση τελικά ή όχι? Τι θα κάνουν, θα προλάβουν. Προφανώς θα δικαστεί εντός της διετίας η έφεση, αλλά υπάρχει ανέρεση. Πρέπει στα 8 χρόνια να έχει γίνει αμετάκλητη απόφαση, να έχει πάει και από τον Άριο Πάγο. Δεν αρκεί να δικαστεί στο εφετείο υπόθεση αυτή, που είναι μια μεγάλη υπόθεση. Ναι, έχει πολλούς μάρτυρες, έχει πολλούς διαδίκους. Δεν είναι μια υπόθεση τελειώσει δύο μέρες. Τρεχάτε ποδαράκια μου, σαν να λέμε. Ναι, αλλά όταν 6 χρόνια σέρνεται, τότε ο Άριος Πάγος τι έκανε? Τότε η ελληνική δικαιοσύνη τι έκανε? Όταν εμείς λέμε ότι δεν μπορεί μετά από 6 χρόνια μια τέτοια υπόθεση πλημεληματικού χαρακτήρα να φτάσει στο κρατήριο, τότε κανείς δεν μίλαγε. Τώρα θυμηθήκαν να μιλήσουν για το μάτι όλοι αυτοί. Οι κύριοι που το παίζουν σήμερα ότι βιάζονται για την απόφαση και οι κυρίες. Κύριε Χαστεματίου, πάρα πολύ. Τα λάθη έχουν γίνει τότε και τόσο καιρό. Και να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι πολιτικοί όταν παρεμβαίνουν σε κρεμείς υποθέσεις. Δεν μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης να λέει θα ασκηθεί έφεση. Ποιος είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης που θα πει αν θα ασκηθεί? Ο εισαγγελέας θα το πει αυτό. Και κανείς άλλος. Μάλιστα. Κύριε Χαστεματίου, ένα σχόλιο από εσάς και από αυτά που ακούσατε για τον κύριο Βερβεσό για την νομική εξέλιξη υπόθεσης για να κλείσουμε μαζί σας. Τα άκουσα, αγαπητέ μου. Αυτά είναι νομικά θέματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Τα σέβομαι τις απόψεις όλων. Αυτά που εγώ εξέφρασα είναι προσωπική μου άποψη και διαπίστωση από την παρακολούθηση μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Τίποτα παραπάνω. Ούτε νομικός είμαι, ούτε... Ναι, το ξέρουμε. Εγώ είμαι συνταξιούχος γιατρός. Λοιπόν, καμία... Και από εδώ και πέρα θα δώσετε άλλη μια μάχη, δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Μου έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Νίκος ο Φλαούνας, παλιός συνάδελφος, και μου λέει όταν υπάρχει αθώωση, μόπε και ο κώδικα και αν δικάστηκε είναι αθώος. Γιατί να είμαστε ακριβείς. Έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο σε αυτό. Για την αθώωση, εγώ δεν ξέρω. Καλώς αθώθηκαν, κακώς αθώθηκαν, θα κρυθεί. Δεν λέω εγώ κακώς αθώθηκαν. Αλλά για την αθώωση του μεγαλύτερου τμήματος. Ας τον κώδικα και ποιο κώδικα. Αθώος. Κοιτάξτε, να μην πάμε και σε λαϊκά δικαστήρια. Δε καθόλου. Τουναντίον, αυτό έλεγα προηγουμένως. Τουναντίον. Γιατί οι δικαστές δικάζουν με νόμους που ψηφίζουν οι πολιτικοί, έτσι. Αλλά για να καταλήξει δικανική κρίση, αθώωσης δεν έχει σχέση ποιο κώδικα, λες αθώος. Έτσι, για να μας διακριβείς. Να δούμε την απόφαση πρώτα. Σωστά. Δεν έχουμε δει ακόμα, να δούμε τι λέει. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Αύριο, καλή Ανάσταση. Τον καιρό με Skype, έτσι, και για το δικαστικό χάρτη αύριο. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε, πρόεδρε του Δικαιωματικού Συλλόγου. Ευχαριστούμε, κύριε Χαστεματίου. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.